αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, αισθάνομαι ιδιαίτερα τιμητικά, αισθάνομαι την τιμή να είμαι ο τελευταίος σκυταλοδρόμος που παραλαμβάνει τη σκυτάλη αυτής της συλλογικής κατάθεσης προς τιμήν του Γιάννη του Μπανιά. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα και που η προετοιμασμένη μου ομιλία θα αναφέρονταν στην προσφορά του Γιάννη στη συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και στην πρόθεση της πολιτικής, οι ειδήσεις που ακούσαμε τώρα με υποχρεούν να κάνω κάποια σχόλια, λέγοντας ότι αν ο Γιάννης ήταν εδώ μαζί μας και αν ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε υπό την ευθύνη του, τότε που ήταν πολυκομματικός και ήταν συντονιστής, ήδη θα είχε βγάλει τα κομψά του πενάκια, τα κομψά του μαρκαδωράκια, και σε αυτό το χαρτί που γράφουμε συνήθως οι μηχανικοί με τα τετραγωνάκια και με τα όμορφα γράμματά του θα προσπαθούσε να τακτοποιήσει την πολιτική ανάλυση και την εισήγηση στην αυριανή, ενδεχομένως και απόψινή, συνεδρίαση του συντονιστικού του ΣΥΡΙΖΑ για να αναλύσουμε τις εξελίξεις. Είμαι υποχρεωμένος λοιπόν να πω δύο λόγια σε σχέση με τις εξελίξεις. Θα φύγετε σε λίγο, θα τις μάθουμε. Απλώς αυτό που έχει αναγγελθεί είναι ότι ορίστηκε η ημερομηνία για την πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή στις 17 Δεκεμβρίου. Κατά το Σύνταγμα λέει ότι πρέπει να περάσουν 5 μέρες, στις 23 είναι η δεύτερη ψηφοφορία και στις 29 αριθμητική μέχρι εκεί ξέρω. Απλώς το ανήγγυλαν λόγω ίσως και των γιορτών. Λοιπόν, αυτό έχουν αναγγείλει. Και 29 έχουν καθορίσει την τρίτη και κρίσιμη ψηφοφορία. Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε, την επίσπευση αυτών των διαδικασιών και την ημερομηνιακή χρονολογική σύμπτωση με ορισμένα γεγονότα, θέλω να σας πω ότι πριν αναγγελθεί η ημερομηνία είχε προηγηθεί μια καταρχήν απόφαση του Eurogroup, η οποία έλεγε έχουν γίνει βήματα, δεν έχει τελειώσει η αξιολόγηση, περιμένουμε από την Ελλάδα να μας καταθέσει αύριο μια αίτηση για δίμηνη παράταση, το δίμηνο κρατήστε το, ούτως ώστε εκεί πια να έχουμε τελειώσει ορισμένα τεχνικά πράγματα και να κριθούν τα περαιτέρω. Επομένως, αν σε πρώτη ανάγνωση των ημερομηνιών έχουμε τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου κάτω από τον εκβιασμό ότι πιέζουν οι εταίροι, αντιστέκεται η κυβέρνηση και χωρίς να έχουν καθαρό το διακύβευμα που ετέθη χτες και από τον πρόεδρο και από όλους μας, ότι ψηφίζοντας πρόεδρο συνεχίζεται το μνημόνιο, συνεχίζοντας σκληρά μέτρα ή καταψηφίζοντας σταματάς αυτή τη διαδικασία και ζητάς από το λαό την έγκριση προς τα που να πάνε τα πράγματα. Υπό την πίεση αυτού του ζητήματος θα κληθούν να ψηφίσουν οι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου στις 29 Δεκεμβρίου και να ολοκληρώσουν αυτό το θέμα. Και αν μεν έχει εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, η υπόθεση συνεχίζεται. Δηλαδή τι, παίρνουν την ελευκό επιταγή, το όνομα δεν έχει καμία σημασία, ίσως αύριο τον αναγγείλει, και επομένως η μακροημέρευση αυτής της κυβέρνησης θα συνοδεύεται επί της ουσίας είτε με παράταση του μνημονίου, είτε με τη λεγόμενη πιστωτική γραμμή, με ένα τούρμπο μνημόνιο, ότι δεν θα συζητήσουν και δεν θα ξέρουν κατά μία έννοια και οι βουλευτές που θα ψηφίζουν τούτο ή το άλλο. Αν δεν εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας, τότε ο εκβιασμός με τους 180, το εκβιασμός μεταφέρεται στο λαό, καθώς αφού δεν θα εκλεγεί ή εφόσον δεν εκλεγεί 29 Δεκεμβρίου πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρέπει κατά τα συνταγματικά ή οθότα να προκηρυχτούν εκλογές μέσα σε 10 μέρες, να κλείσει η Βουλή και μέσα σε 20-22, δηλαδή πάμε αρχές Φλεβάρι. Να το δίμηνη παράταση. Εκεί που θα κλείνει λοιπόν η δίμηνη παράταση που θα αποσπάσει αύριο με αίτησή της η ελληνική κυβέρνηση, θα έρχεται και θα μπαίνει και το θέμα των εκλογών. Με δίλημα, θέλετε να πάμε σε αυτό το πρόγραμμα που είναι πιο χαλαρό και ούτω καθεξής, ενώ αν δεν το έχουμε θα γίνει το χάος του Τσίπρα και των ΣΥΡΙΖΕΑ, ή πάμε και συνεχίζεται αυτό και ο εκβιασμός θα πάει στο λαό. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, ο Γιάννης τα έγραφε σύντομα και αυτός, λέω τώρα αφού είναι η εκδήλωση, νομίζω ότι όλοι θα τα κουβεντιάσουμε, θα τα συζητήσουμε. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι πως ορισμένα από αυτά που σήμερα καταγράψαμε,
ως συνεισφορά του Γιάννη, με τον ευφυή και εύστοχο τίτλο που έθεσαν οι οργανωτές αυτής της εκδήλωσης, όσα μας έφεραν μέχρι εδώ, σύντομα θα σας πω ότι μας είναι απαραίτητα όχι γιατί μας έφεραν μέχρι εδώ μόνο, αλλά γιατί μπορούν να μας πάνε και πιο πέρα και πιο μακριά, εκεί και τότε που θα συναντηθούμε με τα οράματα και τις αξίες και τους πολιτικούς στόχους για τους οποίους αφιέρασε ο σύντροφός μας ο Γιάννης Αμπανιάς όλη του τη ζωή. Δεν είμαι ο πιο κατάλληλος να κάνω συνολική εκτίμηση της ζωής και της προσφοράς του σύντροφου του Γιάννη, καθώς σύντροφοι που τον ήξεραν περισσότερο και για περισσότερα χρόνια μίλησαν γι' αυτόν. Ούτε θα κάνω το ατόπιμα που συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, να ερμηνεύω τον απόντα σύντροφό μας με βάση τα σημερινά προβλήματα, λέγοντας ότι αν ήταν ο Γιάννης εδώ θα έλεγε τούτο ή τάλλο σε προβλήματα που μας απασχολούν. Γιατί τέτοιο κίνδυνο πάντα τον έχω. Λέω λοιπόν ότι θα αναφερθώ σε αυτά που έζησα, σε αυτά που είδα, σε αυτά που βιώσαμε μαζί, στη διαμόρφωση του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρθηκε η συντρόφισσα Ιτασία, θα τα αποφύγω, διότι δεν χρειάζεται επανάληψη. Αλλά σε αυτό που προηγήθηκε, στις δυσκολίες και πώς λύνονταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ποια ήταν η συμβολή του Γιάννη, του Μπανιά, γιατί πέρα από τα μεγάλα γράμματα, στο συμβόλαιο ίδρυσης, λειτουργίας και πολιτικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και τα ψηλά γράμματα, εκεί που ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και δεν ήταν εύκολα τα πράγματα για να προχωρήσουν, εκεί που ήταν τα αμφιλεγόμενα, εκεί που άλλες φορές αποτελούσαν αιτίες διασπάσεων μεμονωμένων πολιτικών και οργανωτικών καταθέσεων, εμφύλιες αριστερές διαμάχες. Γιατί εκεί βρίσκεται και το μεγαλείο του ΣΥΡΙΖΑ και επομένως και η ανεκτήμητη ουσιαστική καθοριστική συμβολή του σύντροφου του Γιάννη του Μπανιά. Κωδικοποιημένα θα τα πω, αλλά σε ένα ρέοντα λόγο για να μην τα κλείσω. Πρώτο, για τον Γιάννη τον Μπανιά, εμείς προερχόμενοι από το ΚΚΕ, αρχίσαμε να τον παρατηρούμε όταν στα τέλη της δεκαετίας του 80, στα τέλη της δεκαετίας του 80, εσυζητείται το ζήτημα της συνεργασίας του ΚΚΕ με την αριστερά, και ενώ έδειχναν τα πράγματα ότι η συνεργασία θα επιτευχθεί με τον Μπανιά, δεν επιτεύχθηκε. Ακολουθήθηκε άλλη διαδικασία. Είχαμε όμως επίγνωση ή στη συνέχεια καταλάβαμε ότι και αυτό που επιτεύχθηκε, που μπορεί να το κριτικάρει κανείς ή όχι, ήταν λυψό. Δεν είχε δώσει η αριστερά της χώρας μας μια συνολική απάντηση στα προβλήματα που δημιούργησαν αυτή την ενωτική διαδικασία και που ήταν η ήττα αυτού που γνωρίσαμε ως σοσιαλισμό στον προηγούμενο αιώνα, στο πώς θα οργανώσουμε την αντεπίθεση στον κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, στη νέα τάξη πραγμάτων, στο τέλος της ιστορίας και τι σημαίνει για την αριστερά, την πολυδιασπασμένη, να πάμε μαζί, να πάμε μπροστά. Όταν ορίμασαν τα πράγματα στα τέλη της δεκαετίας του 90 και αρχές του 2000, αναφέρθηκε η συντρόφισσα η Ιτασία, επαναλαμβάνω, με τα βήματα που έγιναν για το χώρο διαλόγου και κοινής δράσης και μετέπειτα στην ονομασία του ΣΥΡΙΖΑ, επιτρέψτε μου να πω, εμείς οι ΣΥΡΙΖΕΙ, το ενιαίο συνασπισμού, εμείς οι συνασπισμένοι, το ενιαίο συνασπισμού, και ιδιαίτερα όσοι μείναμε στο συνασπισμό από το ΚΚΕ το 1991, άρχισαν να γνωρίζουμε, αφού είμαστε μαζί, τον Γιάννη Μπανιά. Πρώτο, είδαμε έναν αγωνιστή που ήταν οραματιστής, πίστευε στις ιδέες και στις αρχές του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού και ταυτόχρονα, αυτό θέλω να υπογραμμίσω, ήταν και διεθνιστής. Στις καλογραμμένες, όπως είπα, σημειώσεις του για τις εισηγήσεις στις συνεδριάσεις, ακόμα και για τις μεμονωμένες συνεργασίες, διέκρινε πάνω-πάνω τις αναφορές στο διεθνές κίνημα, στις διεθνείς εξελίξεις, στην ανησυχία που πάει καλά και που δεν πάει καλά η αριστερά, μια αγωνία πώς επιδρούν τα γεγονότα στην τάδε χώρα και πώς επιδρούν τα γεγονότα της Ελλάδας στην άλλη χώρα. Και αυτό, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, επικαλούμενος τη μαρτυρία της συντρόφισσας της Καστελίνα, σήμερα μας βγάζει
την ιδιαίτερη ευθύνη που έχουν εδώ στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται στα πρόθυρα ανάληψης κυβερνητικών ευθυνών, το τι δρόμους έχουμε ευθύνη να ανοίξουμε για την αριστερά της Ευρώπης τουλάχιστον. Επομένως, μας θυμίζει αυτό που προσπάθησα να πω ως χαρακτηριστικό του Γιάννη τον Πανιά, τη διεθνιστική μας ευθύνη για τους εργαζόμενους και τους λαούς της Ευρώπης, για την αριστερά της Ευρώπης, πράγμα που μας έχει αναγνωριστεί αλλά που πρέπει να το κρατάμε. Επομένως, οι αναφορές που κατ' άλλους ίσως ήταν κουραστικές σε εκείνες τις δύσκολες περιόδους της ΙΤΑΣ, αυτή η προτεραιότητα αρχίζουμε με τις διεθνείς εξελίξεις για να καταλήξουμε στα εσωτερικά και που χαρακτηρίστηκε παλαιοκομματική, θα πρέπει να την ξαναδούμε. Εξαρτώνται οι εξελίξεις διεθνώς στην Ευρώπη από την Ελλάδα και τούμπαλι, για να είμαι σύντομος και να πάω στο δεύτερο χαρακτηριστικό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό του Γιάννη, έτσι όπως το γνωρίσαμε αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, ήταν ότι ήταν επίμονος, ήταν σταθερός στις απόψεις του, στις ιδιαίτερες του απόψεις, γνωρίζοντας, και το υπερασπιζόταν αυτό, γνωρίζοντας ή τουλάχιστον μαζί συνδιαμορφώναμε την πεποίθηση ότι οι ιδιαίτερες απόψεις σε σοβαρά ή μη σοβαρά, μικρότερης σημασίας, συγγνώμη, θέματα, είναι πλούτος για μια αριστερά που θέλει να βαδίζει μαζί. Και αυτό είναι μεγάλη ανατροπή στον τρόπο και στην οτροπία που σκεπτόμαστε ή που σκέπτονταν η αριστερά, άλλος πολύ, άλλος λίγο, που η διαφορετική άποψη θεωρείται κατά ανάγκη αίρεση, εξοβελιστέα και δεν μπορούσε να γίνει κανένας διάλογος. Ο Γιάννης επέμενε στις ιδιαίτερες του απόψεις, σε αυτό που εξέφρασε η ΑΚΟΑ, αλλά και ταυτόχρονα είχε την πολιτική ευελιξία και τη στοχοπροσήλωση ότι έπρεπε να βρίσκονται οι κοινοί τόποι, τα κοινά σημεία για να μπορέσει η αριστερά να προχωρήσει. Βλέπω το Γιάννη το Θεωνά για να σας χαλαρώσω λίγο. Θυμάμαι κάτι καλοκαίρια, Κυριακές, σε συνθήκες καύσωνα που προσπαθούσαμε με τον παρόντα Γιάννη και τον Γιάννη τον Πανιά να βρούμε στα κείμενα τους κοινούς τόπους σε ορισμένα δύσκολα θέματα. Παράδειγμα, τι θα κάνουμε με τα ευρωπαϊκά. Άλλοι είναι υπέρ του ευρώ, άλλοι είναι κατά του ευρώ. Και εκεί χαριτολογώντας έτσι για να το χαλαρώσω, με τον Γιάννη που τον ήξερα από παλιά, λέω: Γιάννη, μήπως φάμε ξύλο, το ίδιο μου λέει. Και έλεγε ο Γιάννης ο Πανιάς: Δεν θα φάμε ξύλο, ρε παιδιά, καθίστε να βρούμε μια λύση εδώ πέρα να πάμε παρακάτω. Ήταν μεγάλη λοιπόν η συνεισφορά, το έρχομαι στο πιο σοβαρό, στο να φτιαχτούν κείμενα συνθετικά, όπου καθένας έβλεπε τον εαυτό του, αλλά ταυτόχρονα έβλεπε και μια σύνθεση. Γιατί ξέραμε ότι το πρωτεύον είναι να βρούμε τη σύνθεση την προθετική, να κρατήσουμε τις δικές μας απόψεις, γιατί είναι πλούτος, και να προχωρήσουμε παραπέρα απαντώντας στα ερωτήματα που μας έβαζαν οι καιροί. Και έρχομαι στο σήμερα, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφοι. Σήμερα ο συνασπισμός, ο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, έχει μετατραπεί σε 9 φορέα και 9 κόμμα. Όμως, δίνουμε καθημερινά εξετάσεις τώρα σε κυβερνητικό επίπεδο, αν θα μείνουμε και θα ενισχύσουμε και το ενιαίο του κόμματος που φτιάξαμε όλοι μαζί και το αριστερό του κόμματος που φτιάξαμε όλοι μαζί και ζητάει ο κόσμος και το δημοκρατικό, γιατί αυτό θεωρήσαμε ότι είναι τιμή, δηλαδή τα δικαιώματα των μελών, και το πολιτασικό. Και αυτή είναι μια συνολική εικόνα που πρέπει να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η εμπειρία μας. Εδώ συνεισέφερε ο Γιάννης ο Πανιάς. Θα μας κάνει και πιο αποτελεσματικούς στους αγώνες και στις ευθύνες που έχουμε μπροστά. Και τρίτη παρατήρηση με την οποία τελειώνω, συνμία. Ο Γιάννης ο Πανιάς, εμείς που είχαμε μια κλασική, θα έλεγε κανείς, σοσιαλιστική παιδεία, μας βοήθησε, όχι μόνο αυτός, για να είμαι ειλικρινής, στο να διευρυνθεί το πρόγραμμα και οι στόχοι της αριστεράς, το πρόγραμμα και οι στόχοι του σοσιαλισμού. Πιο συγκεκριμένα, επειδή ο χώρος του, η ευαισθησία του ήταν τέτοια, προσέθεσε και επέμενε στο πρόγραμμα της αριστεράς να προστεθούν, να ενσωματωθούν, να επηρεάσουν και να επηρεαστούν τα αιτήματα, θα το πω σχηματικά, δεν είναι ακριβώς έτσι, του οικολογικού κινήματος, τα αιτήματα του φεμινιστικού κινήματος, τα αιτήματα που δημιουργεί η νέα γενιά, τέταρτη κατά τους συνταγματολόγους, δικαιωμάτων, πολιτικά, ανθρώπινα και κοινωνικά, εμπλουτίζοντας τον προγραμματικό μας λόγο, διαμορφώνοντας τη δυνατότητα για ευρύτερες συμμαχίες, και αυτό ήταν μια σημαντική συνεισφορά. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί τα έχουμε μπροστά.
Ο αγώνας είναι σκληρός, είναι αγώνας ταξικός, διεξάγεται στον ιδεολογικό, στον πολιτικό, στον οικονομικό, στον κοινωνικό τομέα, διεξάγεται όμως και στα παιδεία, στα οποία αναφέρθηκα, για την προστασία του περιβάλλοντος, για την ισότητα των φύλων, για τα νέα δικαιώματα. Και αν αυτά έχουν και την αυτοτέλειά τους, δεν μπορεί να λείπουν από το πρόγραμμα της αριστεράς. Και το κυβερνητικό και το ορματικό. Και εδώ η συνεισφορά του Γιάννη ήταν σημαντική μαζί με άλλους, ούτως ώστε να βαθύνει ο προγραμματισμός λόγος και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Σήμερα που είναι επίκαιρο το θέμα και αριστερό ριζοσπαστικό λόγο να έχουμε, γιατί έτσι αναπτύχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, και δημοκρατική συμπεριφορά απέναντι στα κινήματα και στους αγώνες, και αξιόπιστη, φερέγγια, προγραμματική, πολιτική συνεργασία. Τελειώνω. Βρισκόμαστε μπροστά σε πολιτικές εξελίξεις. Όλοι όσοι μίλησαν και εγώ όσο μπόρεσα να πω ορισμένα πράγματα, θέλω να σας πω ότι όσα μας έφεραν εδώ, που αισθανόμαστε μια ικανοποίηση, αλλά δεν πρέπει να τελειώνουμε, που βρισκόμαστε εδώ, που ΣΥΡΙΖΑ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, που επιτέλους η αριστερά μπορεί να διαχειριστεί τις τύχες του χώρου, είναι αποτέλεσμα προφανώς επωνύμων, μακρά ή λίγο, επωνύμων καταθέσεων, συνεισφορών, κομμάτων και προσώπων, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι κυρίως κίνηση μαζών, δηλαδή προσφορές ανωνύμων προσώπων που συνέβαλαν ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια, ιδιαίτερα στα πέτρινα χρόνια, για να στεριώσει και να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Θέλω να σας πω, και δεν υποτιμώ καθόλου την προσφορά επωνύμων, αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ιδιαίτερα σε αυτούς τους καιρούς που είναι κάπως πιο εύκολοι, υπάρχει ο πειρασμός των προσωπικών φιλοδοξιών και προσωπικών στρατηγικών. Ελεγχόμαστε όλοι ως προς αυτό. Επομένως, επειδή η προσφορά του Γιάννη του Μπανιά είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφεραν οι άλλοι και αυτά που προσπάθησα να σας πω εγώ, συνηγορώ στον τίτλο της εκδήλωσης που λέει ότι όσα μας έφεραν εδώ ή ανάμεσα σε αυτά που μας έφεραν εδώ είναι και η ανιδιοτελής επιμονή του Γιάννη του Μπανιά. Η ανιδιοτελής επιμονή λοιπόν του Γιάννη του Μπανιά, με τα χαρακτηριστικά που είπα, γνωρίζοντας πειρασμούς καταστάσεις, είναι μια σημαντική υποθήκη για αυτά που θα βρούμε μπροστά μας, γιατί δεν συζητάμε μόνο αυτά που μας έφεραν μέχρι εδώ, συζητάμε και πώς θα πάμε πιο μακριά, πιο κοντά στα οράματα και στις αξίες του σοσιαλισμού και της αριστεράς. Σας ευχαριστώ πολύ.